Ονομάζομαι Γιάννης Αργύρης, εκπροσωπώ το GTC Club. Εδώ έχουμε έρθει εκπρόσωποι από όλα τα κλαμπ. Είναι πάνω από 20 συνήθως. Εγώ εκπροσωπώ ένα κλαμπ και άλλος κόσμος εκπροσωπεί τα αντίστοιχα κλαμπ. Και όλα μαζί τα κλαμπ έχουμε κάνει μια διοργάνωση που είναι φέτος η έκτη χρονιά που τρέχουμε και λέγεται GTCC. Έρχονται όλα τα κλαμπ, μαζεύομαστε και με όσο δυνατόν χαμηλότερο κόστος διοργανώνουμε αγώνες, ας πούμε, ερασιτεχνικού τύπου, για να δώσουμε διέξοδο στα παιδιά που θέλουν να τρέξουν λίγο παραπάνω και να μην τρέχουν στον δρόμο. Αυτό. Είναι ο αποτραχικός μας σκοπός. Και μέσα από εδώ έχουν ξεπηδήσει και παιδιά που αργότερα έχουν περάσει και στους κανονικούς αγώνες. Πόσες κατηγορίες υπάρχουν? Υπάρχουν συνολικά 11 κατηγορίες. Υπάρχουν 7 κατηγορίες όπως λέμε οι απλές, που είναι ας πούμε για απλά αυτοκίνητα, απλά γιοταχή. Μπορεί να έρθει ο καθένας από το καθημερινό το αυτοκίνητο να τρέξει. Και χωρίζονται με τα κυβικά από 1400 μέχρι και 2000 και πάνω. Υπάρχουν 4 κατηγορίες πάλι με τα κυβικά μοιρασμένες, οι οποίες είναι για πιο, ας πούμε, εντός αγωγικών αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχουν πολλές εξελίξεις επάνω και όχι μια απλή βελτίωση. Και φέτος για πρώτη φορά βάλαμε και μια κατηγορία σαλούν, είναι στα πρότυπα της φόρμουλα σαλούν του υπάρχει στους κανονικούς αγώνες, που είναι ουσιαστικά πλήρη αγωνιστικά αυτοκίνητα με όλα τα επίπεδα ασφαλείας και οι οδηγοί τους με φόρμες, κράνη, τα πάντα κανονικά. Και είναι η μόνη κατηγορία που τρέχει όλη την πίστα. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες που τρέχουν μεν την πίστα αλλά με κάποια εμπόδια για να έχουν μικρότερη μέση ωριά ταχύτητα. Πώς είναι οι γύροι περίπου που θα κάνουν οι κατηγορίες? Όλες οι κατηγορίες κάνουν δύο. Εχθές το Σαββάτο κάνανε ελεύθερα δοκιμαστικά για δύο περίπου ώρες για να γνωρίσουν την πίστα και να κάνουν τις δοκιμές τους. Σήμερα θα κάνουν όλοι οι αγωνιζόμενοι στην κάθε κατηγορία τους δύο γύρους πίσω από ένα αυτοκίνητο πλοηγό για να κάνουν μια αναγνώριση της πίστας. Και μετά ένα 4-4 αυτοκίνητα θα μπαίνουν να κάνουν πάλι ένα δοκιμαστικό γύρο και αμέσως on the fly, όπως λέμε, θα παίρνουν κίνηση για να κάνουν τρεις χρονομετρημένους, οι οποίοι μετράνε και οι τρεις. Μας νοιάζει το συνολικό χρόνος και η πιο στρωτή οδήγηση, όχι ο απόλυτος χρόνος. Είναι ο τελευταίος αγώνας ή υπάρχει άλλος? Όχι, αυτός είναι ο πέμπτος αγώνας. Θα τελειώσουμε με τον έκτο φετινό μας αγώνα στην Τρίπολη, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμος ο Αριτάκης με την καρό σημαία. Η Start Line οργάνωσε στις 30 Δεκάτου το 2011 στην πίστα των Μεγάρων αγώνα ταχύτητος. Τελειώνοντας το πρώτο σκέλος, ακολουθεί το δεύτερο σκέλος με 80 αυτοκίνητα και με 10 κατηγορίες. Είναι η κατηγορία που προανάφερε προλίγου ο εκπρόσωπός τους και είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές και αυτό δείχνει το ότι οι οδηγοί έχουν τη διάθεση να έρθουν να παίξουν με λίγα χρήματα, όπως είπε ο εκπρόσωπος, να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες, να περάσουν καλά το απόγευμα και να γυρίσουν στο σπίτι τους με ασφάλεια. Ένας αγώνας απομένει ακόμα για να λήξει το 2011 και το πρωτάθλημα στην κατηγορία. Ο καιρός αρκετά καλός, η θερμοκρασία περίπου στους 25 βαθμούς Κελσίου, υπήρχε αρκετός κόσμος και στις 1.30 ώρα το μεσημέρι δόθηκε η εκκίνηση για τα αυτοκίνητα και κατά τις 5 η ώρα το βράδυ περίπου έληξε το παιχνιδάκι εδώ στην πίστα των Μεγάρων.
Στη γραμματεία θα δοθούν τα αναμνηστικά και τα κύπελα στους νικητές.